Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίσκεψη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φίλιππο Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στεφάνου στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Μέσα από αυτήν την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε την 3η 3 Μαΐου, ο Μητροπολίτης Φίλιππο Νεαπόλεως και Θάσου θέλει να μεταφέρει το μήνυμα πως η αιμοδοσία είναι πολύ σημαντική και πως μπορεί να σώσει ζωές, ενώ ταυτοχρόνως κάνει έκκληση σε όλους όσους μπορούν να δώσουν αίμα. Με τη σημερινή μας συνάντηση εδώ, να σας ευχαριστήσω κύριε Διοικητά και κύριε Αντιπρόεδρε για την συνεργασία την οποία έχουμε από το 2019 στην προσπάθεια αυτή της τοπικής μας εκκλησίας με τη δημιουργία πριν από την περίπτωση της πανδημίας του COVID του δικού μας συστήματος αποθηκεύσεως αίματος, ο Άγιος Ιάσον, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου και μάλιστα ήταν μαζί με τον Σωσίπατρο από τους πρώτους οι οποίοι βρέθηκαν εκεί ακριβώς στη Θεσσαλονίκη και ήταν συνεχιστές του έργου του. Η έννοια της αιμοδοσίας σαν έννοια είναι ιστορική αφενός, γιατί βασίζεται στα παλιά χρόνια της ιατρικής. Προχωρεί σήμερα με σύγχρονα μέσα. Πριν όμως θέλω να τονίσω, επειδή και εγώ ήμουν αιμοδότης στο παρελθόν, είχαμε ιδρύσει και στη Θεσσαλονίκη με τους νέους εκεί πάλι μια τέτοια προσπάθεια. Θέλω να τονίσω πως τα όσα είπατε είναι θαυμαστά και πρέποντα και ο φόβος πρέπει να εκλείψει. Πλην όμως υπάρχει ένας άλλος φόβος εγγενής μέσα στους Έλληνες, ιδίως στην νοοτροπία μας, που συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, το πρώτο είναι ότι αυτό δεν θα συμβεί σε μένα, δηλαδή να χρειαστώ αίμα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει κατά κάποιο τρόπο η παιδεία στο να οδηγούμε τα παιδιά μας, μόλις γίνουν έφηβοι, μόλις μεγαλώσουν, στο να έχουν μια τέτοια διάθεση προσφοράς αίματος σε επίπεδο ενός εθελοντισμού. Γιατί υπάρχουν φόβοι, ψυχολογικοί κυρίως. Και στην εγκύκλιο στην οποία έγραψα, τόνισα το γεγονός ότι, τουλάχιστον από ό,τι ήξερα τα προηγούμενα χρόνια, τα παλαιότερα, σε περιπτώσεις ιδίως του καλοκαιριού, κάναμε εισαγωγές αίματος από άλλες χώρες, τουλάχιστον στην επικράτεια γενικότερα της πατρίδας μας. Αυτό σημαίνει ότι οι άλλες χώρες είχαν ανεπτυγμένο το αίσθημα αυτό, προκειμένου να μην χρειάζεται κάτι τέτοιο να δανειζόμαστε από κάπου. Οπότε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα του ότι και η προσπάθειά μας αυτή συνίσταται σε αυτή την αίσθηση. Δεν πρέπει να υπάρχει φόβος στην προσφορά αίματος. Το δεύτερο που είναι σημαντικότατο και καλύτερο είναι ότι με την προσφορά αυτή του αίματος ο ανθρώπινος οργανισμός αποκτά ένα πλεονέκτημα. Δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να αναπαράγει το αίμα το οποίο προσφέρει, προκειμένου με ιδιαίτερη κατά κάποιο τρόπο πρόσοχη να επαναδημιουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός μέσα στον άνθρωπο την κίνηση για το καρδιακό του σύστημα, για το αναπνευστικό του σύστημα. Το αίμα αποτελεί ζωή. Έτσι πρέπει να ταυτιστεί η έννοια αυτή. Θέλεις να ζήσεις? Χωρίς αίμα δεν μπορείς να ζήσεις. Θέλεις να δώσεις ζωή στον άλλον? Χωρίς αίμα δεν μπορείς να προσφέρεις τη ζωή σου. Να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο για την πρωτοβουλία, πρώτον για την ίδρυση του Συλλόγου Ιάσον και δεύτερον για την πρωτοβουλία που πήραν δύο μέρες σήμερα και δύο μέρες τον Αύγουστο εθελοντές αιμοδότες να έρθουν να δώσουν αίμα. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι ανάγκες σε αίμα είναι πάρα πολλές και ειδικά τώρα εν ώψη καλοκαιριού δυστυχώς αυτό επιτείνεται. Γι' αυτό θα ήθελα να απευθυνθώ στους συμπολίτες μου να τους πω ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος λόγω κορονοϊού. Η αιμοδοσία στο νοσοκομείο μας έχει διαφορετική είσοδο και πάρκινγκ που μπορούν κάλλιστα όλοι οι αιμοδότες να έρθουν να δώσουν αίμα. Αίμα το οποίο είναι
Απαραίτητο, όπως είπα και προηγουμένως, είναι θεάρεστο το έργο το να δίνουμε αίμα και εκ των προτέρων ευχαριστώ αυτούς οι οποίοι έχουν έρθει σήμερα να δώσουν το αίμα τους και από ό,τι πληροφορούμε και αύριο που είναι η μέρα αιμοδοσίας είναι πολλοί αιμοδότες οι οποίοι θα έρθουν. Κίνημα της εθελοντικής αιμοδοσίας, διότι πραγματικά τα νοσοκομεία έχουμε στερέψει, για να το πω απλά, δεν είναι σχήμα λόγου. Πραγματικά χρειαζόμαστε αρκετές μονάδες αίμα, τις οποίες δεν μπορούμε να καλύψουμε αλλιώς παρά μόνο από εθελοντική αιμοδοσία. Δεν αρκεί δηλαδή να λέμε στους ασθενείς μας, αυτοί που θα χειρουργηθούν, ελάτε να καταθέσετε τρεις μονάδες. Θέλουμε πολύ πολύ περισσότερο αίμα και αυτό μόνο από την εθελοντική αιμοδοσία μπορεί να προέλθει. Άρα σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και κάθε προσφορά και παρακαλώ τον κόσμο που μας ακούει να ξεκινήσουμε πάλι τις εθελοντικές προσφορές αίματος. Εμείς θα σας ενημερώνουμε για το πότε έχουμε αιμοδοσία και θα ήθελα όσο το δυνατόν περισσότεροι να συμμετέχουν σε αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι.